Ποτέ σκέφτηκες γιατί ένα φτερό πέφτει στο έδαφος πιο αργά από έναν λίθο? Αν και η βαρύτητα τραβάει τα ίσα, το κλειδί βρίσκεται σε μια δύναμη που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Αλλά ίσως σπάνια σκεφτόμαστε την αντίσταση του αέρα. Η αντίσταση του αέρα, μια αόρατη αλλά ισχυρή δύναμη, έχει την τάση να αντιτίθεται στην κίνηση. Είναι σαν μια αόρατη χείρα που τραβάει πίσω τα αντικείμενα, καθώς κινούνται μέσα στον αέρα, αντιστέκονται στην κατεύθυνση της κίνησής τους. Η δύναμη αυτής της δύναμης δεν είναι σταθερή όμως. Αυξάνεται με την ταχύτητα του αντικειμένου και το μέγεθος της εγκάρσιας περιοχής του. Τώρα, σκεφτείτε τι συμβαίνει όταν η αντίσταση του αέρα αυξάνεται. Αν μαντέψετε ότι ο ρυθμός επιτάχυνσης ενός αντικειμένου μειώνεται, τότε χτυπήστε τον εαυτό σας στην πλάτη. Αντικείμενα που διαπερνούν τον αέρα με υψηλές ταχύτητες θα αντιμετωπίσουν περισσότερη αντίσταση στον αέρα, η οποία με τη σειρά της επιβραδύνει την επιτάχυνσή τους. Εδώ είναι μια έννοια που μπορεί να ακουστεί σαν να βγει και από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τελική ταχύτητα. Αλλά είναι έννοια πολύ πραγματική στη φυσική. Όταν ένα αντικείμενο που κινείται μέσα στον αέρα φτάνει στην τελική του ταχύτητα, έχει φτάσει στη μέγιστη ταχύτητά του, η αντίσταση του αέρα έχει ταιριάξει με τη δύναμη της βαρύτητας, οδηγώντας σε μηδενική επιτάχυνση. Η αντίσταση του αέρα φοράει και άλλο καπέλο. Είναι επίσης γνωστή ως αεροδυναμική αντίσταση. Ακριβώς όπως η αντίσταση του αέρα, η δύναμη της αντίδρασης αυξάνεται με το τετράγωνο της ταχύτητας ενός αντικειμένου. Έτσι, καθώς ένα αντικείμενο αυξάνει τη ταχύτητα, η δύναμη της αντίδρασης αυξάνει επίσης. Η αντίσταση του αέρα δεν διακρίνει. Επηρεάζει όλα τα αντικείμενα που κινούνται μέσα στον αέρα, από τζάμπο τζετ και ελικόπτερα έως πουλιά και χαρταετούς. Παίζει έναν ζωτικό ρόλο στον καθορισμό της κίνησης και της απόδοσής τους. Επηρεάζει ακόμη και την παραβολική κίνηση, όπως η τροχιά ενός αντικειμένου που πετάγεται, επιβραδύνοντάς το και μειώνοντας την εμβέλεια και το μέγιστο ύψος του. Για να το κλείσουμε, πάνω, η αεροδυναμική αντίσταση είναι μια δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση, μειώνει την επιτάχυνση, οδηγεί σε τελική ταχύτητα και είναι επίσης γνωστή ως αντίσταση. Είναι συνεχής σύντροφος σε οτιδήποτε κινείται μέσα στον αέρα, διαμορφώνοντας την ταχύτητά του, την πορεία του και την τελική του απόδοση. Έτσι, την επόμενη φορά που θα δεις μια φτερούγα να πέφτει απαλά στο έδαφος, θυμήσου την αόρατη δύναμη που τα κάνει όλα να συμβαίνουν. Αεροδυναμική αντίσταση.